Γεια χαρά. Προηγούμενος της στο τίλης των ειδήσεων που είπε ο Ηλίας Μπενέκος, ακούσα αθλητικά. Αν σε λέει πήγα λεπτά το φιλικό της ΑΕΚ με την Μπρίζ και σε λίγο ξεκινάει και το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Ωχ μάνα μου, πάλι τα ίδια σε λίγο καιρό. Να κάνω μια εξήγηση για όσους δεν το ξέρουν ή για όσους δεν το θυμούνται. Ουδέποτε μέχρι τώρα εγώ, καλοκαίρι, έχω ασχοληθεί με τις μεταγραφές των ομάδων. Ουδέποτε. Εκατοντάδες παίκτες, χιλιάδες παίκτες περνάνε από όλες τις ομάδες. Φέτος δεν έχει παραγίνει το κακό τόσο πολύ όσο άλλες χρονιές. Αλλά και πάλι υπάρχουν. Αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες σίγουρα. Ο έτσι πάει εκεί, ο αλλιώς πάει αλλού. Και εδώ στο χαβαδάκι, και εδώ στο χαβαδάκι. Και οι περισσότερες από αυτές τις μεταγραφές είναι δούλευμα του κόσμου. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ. Έλα, ρε. Τι έγινε. Καλά. Τι πήρε, μισό λεπτό, πήρε τον Ολιβέιρα. Ναι, ρε. Τρελάθηκε, ρε. Γιατί. Τρελάθηκε. Εδώ στην ΑΕΚ χωρίς εξτρέμ έβαλε 13 γκολ. Πα. Για σκέψη τον Πάο. Έλα, άλλη απογοήτευση. Βλέπει αποτυχημένη μεταγραφή. Όχι, μόνο επιτυχημένη είναι. Τέλος πάντων, θα το πει. Αυτό που κοροϊδεύε πέρυσι εσύ στην ΑΕΚ το λούζε τώρα. Το κοροϊδεύε πέρυσι τον Λίβε. Με τον Λίβε είναι μόνο απέξι ΑΕΚ. Και τον πήρε και το λούζε. Εσύ είσαι τη θεωρία όλα στο χορτάρι το καλοκαίρι δυσκολιάζει. Ναι, ναι. Με πήρε τον έχω δει. Ναι, έτσι. Δεν είναι άγνωστο, άμα είναι άγνωστο, ναι. Ναι, στη χειρότερη ΑΕΚ, δηλαδή η χειρότερη ΑΕΚ ήταν αυτή η πρεσβεία. Μπα σε για μένα αποτυχημένη μεταγραφή, ή μάλλον εγώ αυτή τη μεταγραφή, σαν ΠΑΟΚ δεν την έκανα ποτέ. Θα πρότεινα να βρω κάτι καλύτερο, κάτι πιο ουσιώδες, κάτι που να πιάσει τόπο. Και εγώ θα μαζί σου είμαι. Λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα, για να τον πήρω Λουτσέσκου, κάτι έχει κατά νου, δεν ξέρω τώρα. Μάλιστα. Ας το δούμε. Μα τι να πάει, ο Λουτσέσκου είναι πίσω τον Σαριφάτ, τον συγγνώμη, τον Πέστον, το χαφ. Το 10. Τον πείσεις βάρ. Τον πείσεις. Πλάκα κάνουμε. Όχι. Είσαι βγήκε και δηλώσει πριν από λίγες μέρες. Θέλω τον πείσεις βάρ. Δεν υπάρχει πείσεις βάρ. Άσου που δεν τον πήρε γιατί επέμεναν μάλλον οι άλλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Λουτσέσκου τον ήθελε. Στο Σουρινάμ είναι ο πείσεις βάρ αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία μπάλα πέσουν εκεί. Έχει βγάλει παιχταράδες στο Σουρινάμ. Έχει βγάλει παιχταράδες. Τι δεν έχει βγάλει το Σουρινάμ. Τι δεν έχει βγάλει. Δεν μου λες τώρα. Αυτή ρε παιδί με εδώ στην Ελλάδα. Αυτή. Η έξαψη που έχουν όλοι με αυτή την νομοποιημένη απάτη που λέγεται τακτική Ιταλίας, τι πράγμα είναι αυτό, από πού και ως πού αυτό, που πηγάζει αυτή η ιστορία, ας πούμε, τόσο πολύ με την Ιταλία, ας πούμε. Εγώ θα το λέω αλλιώς. Εγώ όταν ξεκίνησα τα παιχνίδια και είδα τα 2-3 πρώτα μάτς, εντυπωσιάστηκα από την Ιταλία γιατί ήταν η μοναδική ομάδα που πήρε σαν σύλλογος και όχι σαν εθνική. Στα επόμενα μάτς απογοητεύτηκα. Διαπίστωσα πολλές αδυναμίες. Ειδικά δηλαδή στην επίθεση. Τρομακτικές αδυναμίες. Τρία χαφ είναι. Όλη η ομάδα τους είναι τα χαφ. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ποιος είναι τώρα το μεγάλο χαφ, θα μου πεις. Ο Ζορζίνιο, που η μεγαλύτερη του πάσα στα 2,5 μέτρα πλάι εκεί πίσω. Κοίτα. Μην ξεχνάμε ότι παίζει στη Τζέλσι, πήρε Champions League. Φτάνει τελικό, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ναι, και ο Κρίστεσεν παίζει στην Τζέλσι και πήρε Champions League, δεν καταλάβω. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Πώς να λέω. Προφανώς, γιατί δεν μου λες το. Κακός είναι ο Κρίστεσεν. Μα δεν είναι ο σούπερ παίκτης. Ναι, αλλά δεν είναι κακός. Εδώ το παρουσιάζω στο δάδο του Ζορζίνη για παιχτάρα και σε ρωτάω. Τον έχει δει το Ζορζίνη να κάνει μια κάρτα την παλιά. Τον έχει δει το Ζορζίνη να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Όχι. Από αυτού που έχει στα χάφη Ιταλία, μόνο ο Μπαρέλα είναι επιθετικογενής. Αυτό. Που βασικά σούτ έχει. Δεν έχει. Δηλαδή, άμα τον προσέξει πιο προσεκτικά, έχει καλό σούτ. Και ακολουθεί τις φάσεις. Αυτό μέχρι και. Είναι ένα ρε παιδί μου σε καλύτερο επίπεδο, ένα Σάχοφ. Το θυμάσαι σε εμάς που ακολουθούσε τις φάσεις και έβαζε γκολ. Το πει στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι. Είναι ένα τέτοιο στυλ παίχτη, ας πούμε, αλλά θα τον δεις, θα τρέξει, θα παλέψει. Εντάξει, καμία σχέση με τον Σάχοφ. Αυτό είναι ο Μπαρέλα, ας πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά μου έκανε πολύ. Ρε παιδί μου, βγήκε πολύ μένος εναντίον των Άγγλων. Για μία φάση. Που το είπε, ο Θέμης ο Κέσσαρης το είπε πολύ σωστά που τον άκουσα. Λέει, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με offside που είναι αντικειμενικό το offside, δηλαδή είναι offside, τέλος. Εδώ είναι υποκειμενικό, υπάρχει επαφή. Εγώ σου λέω δεν ήταν απέναντι, δεν το συζητώ. Μισό λεπτό. Δεν είχε δίκιο ο Θέμης. Υπάρχει επαφή. Πού την είναι η επαφή. Υπάρχει επαφή από την πίσω κάμερα. Καμία επαφή δεν υπάρχει. Γιώργο, το είδα, το δείξατε οι κάμερες. Μάλιστα. Από την πίσω, από μια κάμερα από την πίσω μεριά, από την απέναντι μεριά του γηπέδου, φαίνεται ότι υπάρχει επαφή. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι απέναντι της πλάκας αυτό. Δεν το συζητάμε.
Αλλά αυτό το μένος, ρε παιδί μου, δηλαδή, και απ' την άλλη, ποιον έχεις, ας πούμε, τώρα. Δηλαδή, 40-50 χρόνια φτισχές, αγωνιές και απάτη. Τόσο πολύ με αυτή την Ιταλία μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, ρε Γιώργο, αυτό. Κοίταξε, αυτοί έχουν, πολύ, δηλαδή, έχουν ένα DNA. Μην ξεχνάς ότι αν πάρεις όλες τις χώρες τις ποδοσφαιρικές, μετά τη Βραζιλία, δύο είναι ισοδύναμες, η Γερμανία και η Ιταλία. Η Γερμανία είναι πιο πάνω, Γιώργο. Δεν είναι πιο πάνω. Τα ίδια, πιο... τα ίδια είναι. Όχι, δεν είναι τα ίδια. Στην ιστορία είναι τα ίδια. Στην όχι, ιστορία. Δεν είναι, δεν είναι. Το έχω τσεκάρει. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι γιατί η Γερμανία έχει, πάει και σε, έχει και περισσότερα ευρωπαϊκά και περισσότερες πορείες έως τα μη τελικά και τελικούς χαμένους. Η Ιταλία είναι ένα level πιο πίσω. Αυτό. Η Ιταλία απλά είναι η, ομάδα, είναι η μόνη ομάδα που δυσκολεύει τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν έχει και περισσότερες νίκες. Όχι, τι δυσκολεύει. Την πηδάει παντόκορφο. Ναι, αλλά. Στη μεγάλη εικόνα έχει πιο πολλές επιτυχίες η Γερμανία από την Ιταλία, είναι σίγουρο. Τέλος πάντων, η Ιταλία είναι μια ομάδα που οι περισσότεροι παίκτες της δεν έχουν ποιότητα. Αντιτουριστική ομάδα είναι. Δεν ρε, έχουν διαχρονικά. Ποιότητα. Είναι τρεχαλατζίδες, μακάουν, εντάξει, έχουν φυλά. Δεν έχουν ποιότητα. Δηλαδή, μια ομάδα που αν υπήρχαν, δηλαδή. Πόσες κόκκινες έχει γλιτώσει σε Μουντιάλ και Ευρωπαϊκά Ιταλία. Μην παίρνεις τα λάτρα τα Μουντιάλ και τα Ευρωπαϊκά. Μιλάμε για αυτήν την Ιταλία που είναι τώρα. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, και που υποτίθεται κάνει comeback τώρα. Μετά από μια δεκαετία. 15 ετία. Κάνει comeback. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εγώ επιμένω ότι δεν θα πάει καν παράταση το μάτς. Θα το πάρει ακριά το μάτς. Αυτό, θα το πάρει, δεν γίνεται να χάσει από αυτήν την Ιταλία. Εκτός αν πάει στα πέναλτι, εκεί μπορεί να το πάρει η Ιταλία, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι 90 λεπτά. Δηλαδή, η ορμή της πρώτης φοράς, ο κόσμος, όλη η ιστορία τίνουν για να το πάρει η Αγγλία. Επιτέλους δηλαδή. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ αυτό, πολύ. Έλα, για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σου, Γιώργη. Γεια. Από Πέλα, από Γιάννησα, ναι. Από Μακεδονία. Ναι. Λοιπόν, εμείς τελικά από εδώ θα σε παίρνουμε, ρε Γιώργη, όχι και εσένα, και τον Κολοκοτρώνη, πρέπει να κάνουμε αίτηση στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Γιατί μας έχει την αναμονή για 20 λεπτά και μετά μας πετάει έπαξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε Γιώργη μου, πάμε εδώ για να πάμε, αγαπημένα μου. Το πρώτο είναι ότι σχετικά με το εμβόλιο. Εγώ είμαι αρνητής, ρε Γιώργο. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει άλλο άμα το κάνει. Μην το κάνεις. Α, μπράβο, τελειώσαμε εδώ. Μην το κάνεις. Ναι, τελειώσαμε εδώ. Λοιπόν. Όχι, δεν τελειώσαμε. Να μην το κάνεις το εμβόλιο. Ναι, αλλά θέλω να πεις κάτι, με ειλικρίνεια. Ναι, παίρνει. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιώργη μου, να τελειώσει. Μην διακόψει, άψε να ολοκληρώσει και μετά να μιλήσει. Ναι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τώρα με τα κρούσματα. Ναι. Και τα κρούσματα από 2.500 πάνε 10.000. Και έχουμε κάθε μέρα 150-200 νεκρούς. Ξέρεις τι θα παρακάνεις εσύ. Θα πας σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και θα πεις: κάνε μου και εμένα ένα εμβόλιο, σε παρακαλώ. Κάνε μου το τώρα. Γιώργη μου. Γιατί τότε θα χεστείς από το φόβο σου, κατάλαβες. Γιώργη μου, τώρα εγώ πειραματώσω δεν γίνομαι. Καλά. Γιατί εντάξει, άκουσα και καθηγητές. Από άλλα πανεπιστήμια, από πανεπιστήμια, από αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε στον κύριο. Πάμε στον κύριο. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έλεγε ο πρώην συνομιλητής, το μένος κατά της Αγγλίας. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν ήταν πέναλτι. Όλος ο κόσμος το λέει, δεν ήταν πέναλτι. Αλλά δεν είδατε ότι η Δανία από το 70-80 και μετά δεν είχε σθένους, δεν είχε τίποτα, τραβάγανε. Έκανε και οι δύο κακές αλλαγές ο προπονητής. Ήταν και που ήταν η ομάδα αποκαμωμένη. Δηλαδή, και όλοι τα βάλαμε την Αγγλία. Δηλαδή, η Αγγλία το 90 στον παγκόσμιο κύπελλο, ημιτελικό που έκανε από τη Γερμανία 4-3 στα πέναλτι, που την έσφαξε η διαιτησία και κανείς δεν μιλάει. Όπως έσφαξε και τη Γαλλία με τη Γερμανία τότε, που βγήκε ο Σουμάχερ, τον Μπατιστό που του πήρε το κεφάλι, να πούμε. Και έπρεπε να τον κάνουν μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κανείς δεν μιλάει. Όλοι τα βάλαμε την Αγγλία. Γιατί ρε παιδιά, και στην άλλη φινάλη, άμα δεν ήταν η Αγγλία που σημειωτέων, Γιώργη μου, δεν του γουστάρω καθόλου και την πολίτηση τίποτα. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Εάν δεν ήταν Αγγλία, θα είχαμε ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Θα είχαμε ποδόσφαιρο άμα δεν ήταν η Αγγλία. Αυτή το ανακάλυψε. Λοιπόν, αυτά είχα, Γιώργη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γερά και δυνατά. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, Χόρχε Σωτηρής. Έλα, σου τι. Εσύ είσαι αρνητής των Άγγλων ή αρνητής των Ιταλών? Για πες μου. Σε κανένα δεν είμαι αρνητής. Έτσι, μπράβο. Εγώ αναγνωρίζω ότι οι Ιταλοί έχουν αδύνατα σημεία πολλά, έχουν όμως και ποιότητα κάπου. Ή μάλλον έχουν αδέσιμο σαν ομάδα. Λειτουργούν σαν ομάδα. Η αλήθεια είναι πάντα στη μέση για όλες τις ομάδες. Η Αγγλία, για... βλέπω ότι είναι μια βελτιωμένη ομάδα σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Εγώ μπαίνω στο μυαλό του Μανσίνη τώρα. Σκέψου το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή ξημερώματα. Έχει πέσει για ύπνο και τι σκέφτεται ότι πας, πώς θα κόψω το δρόμο από το Southgate για το Maguire να μην πάνε στο Buckingham. Να μην γίνουν εσέρ. Τι κάνω? Βάζω πάνω στο Maguire τον Insigne ή τον Chiesa να τον τρελάνει? Τον κάνω βδέλα? Δύσκολο να τον τρελάνει. Ναι, ο Maguire που όλοι κοροϊδεύουμε, με πρώτο εμένα, κάνει καλές εμφανίσεις φέτος. Ναι, είναι σε φόρμα. Και όπως το έχεις πει πολλές φορές εσύ, η ρέντα και η φόρμα κερδίζει την ποιότητα. Βέβαια, βέβαια, η φόρμα κερδίζει την κλάση. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, και τώρα κάτι πρέπει. Δηλαδή, είτε ο ένας προπονητής είτε ο άλλος, έχουμε φτάσει στο σημείο 0, στον τελικό. Τι πρέπει να κάνουν? Κάτι διαφορετικό, ένα τρίκ, ώστε να πάρουν το παιχνίδι. Τώρα, ποιο θα είναι το τρίκ από τον ένα και από τον άλλο, θα το δούμε στο χορτάρι. Άκου να σου πω. Τώρα... Εγώ νομίζω ότι μια σκέψη, η πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει κάποιος από το μάτς, ξέρεις ποια είναι? Για πες μου. Είμαι τον γκολ. Σαφώς. Ποιο είναι το επιθετικό δίδυμο της Ιταλίας? Ας βγάλουμε τον immobilizer έξω. Με αυτό ξεκινάει. Δεν καταλαβαίνεις, βασικό είναι. Ναι, λες όμως να κάνει το τρίκ και να μην το κάνει. Ο immobilizer, επιθετικό δίδυμο, έτσι. Δεν είναι ο Chiesa ο οποίος παίζει τώρα πάνω στη γραμμή. Είναι ο immobilizer και ο Μπελότη. Από την άλλη μεριά, ποιο είναι το επιθετικό δίδυμο? Κέιν και Στέρλινγκ, ας πούμε. Πού ακουμπάσουμε πίσω είναι περισσότερο? Στο δεύτερο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, μήπως πρέπει να κάνει ένα τρίκο Μανσίν. Δηλαδή, μήπως πρέπει να το γυρίσει το ματσάκι σε ένα 4-5-1, τα οποία τα 4-5-1 ξαφνικά να φεύγουν back half, να αλωνίζουν όλες τις στέρυγες. Βέβαια, να μου πεις, του φύγει ο Σπινατσόλα που το έκανε αυτό. Δεν έχει παίχτη. Η Αγγλία τώρα έχει βάθος πάγκου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 5 αλλαγές. Τώρα, Γιώργο, οι 5 αλλαγές τι σημαίνει? Ναι, η μεγάλη βοήθεια. Αλλάζω τη μισή ομάδα μέσα στο ματ. Ξέρεις τι είναι να αλλάζεις τη μισή ομάδα μέσα στο ματ? Τεράστιο πλεονέκτημα. Οι Άγγλοι έχουν βάθος πάγκου. Οι Ιταλοί δεν έχουν βάθος πάγκου. Και έχουμε φτάσει τώρα στο τελευταίο ματ που είναι όλοι κουρασμένοι. Τώρα τι θα γίνει δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Εγώ πάντως από ένστικτο με τους Άγγλους δεν είμαι. Ξέρεις τι βλέπω? Να προηγούνται οι Ιταλοί το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο μην έχουμε τύπου Manchester United με Μπάγκερ 99, τίποτα γκολ, αλλά Σέριχαμ και Πολ Σκόουλ. Άμα προηγηθεί η Ιταλία και το γυρίσει η Αγγλία στο δεύτερο, αυτό πληρώνει. Κοίτα, δεν ξέρω, αυτό εγώ έχω μια διέστηση. Θα βάλει δύο γκολ η Αγγλία μετά το 80, θα γυρίσει το match. Γιατί τώρα πρόσεξε να δει, τι θα του τρελάνει του Άγγλου, τι θα του ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη. Δεν γουστάρουν το 3 το 4-0 που μπορεί να του έρθει εύκολα. Απ' την άποψη, δηλαδή, μπορεί να μπει το πρώτο και μετά να του πάρει του Ιταλού στην κατρακύλα όπω του πήρε το 12 με του Ισπανού. Μπήκε το πρώτο, το δεύτερο και χάσαν 4-0. Τι θα είναι η μεγαλύτερη έκαψη? Να γυρίσουν το παιχνίδι και μάλιστα να το γυρίσουν στα τελευταία λεπτά. Εκεί είναι που θα τρελαθούν όλοι οι Άγγλοι. Εκεί είναι που η μπύρα. Πάντω, ένα φίλο μου ξέρει θα παίξει. Μου το έλεγε σήμερα το πρωί, το κοίταγα. 0-0 ημίχρονο. 0-0 τελικό. 0-0 παράταση και τι μου λέει. Στα πέναλτι διάλεξε την ομάδα. Μάλιστα. Όλα 0-0 και ημίχρονο και δεύτερο ημίχρονο και παράταση. Να σου πω κάτι όμως, 0-0 σε αυτό το γύρο είδαμε μόνο 2. Εάν το πάμε έτσι. Το ένα ήταν Αγγλία Σκοτία. Ναι. Αν το πάμε, εγώ δεν το βλέπω 0-0 το μάτς. Εγώ σου είπα, βλέπω 1-2 υπέρ των Άγγλων που δεν τους χωνεύω, δεν τους γουστάρω με τίποτα και βλέπω 2 γκολ από τους Άγγλους από το 80 μέχρι το 90 και να καίγεται μετά το νησί που δεν τους πάω μία. Μία, εγώ με τους Ιταλούς είμαι, αλλά αυτό μου βγαίνει σαν διέστηση, σαν αίσθητο, όπως θες πες. Έγινε Γιώργο, θα τα πούμε δεύτερα. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα φίλε. Ναι. Πάμε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Γιώργο, γεια σου, είμαι ο Κώστας από Θήβα, ο οδηγός διεθνών μεταφορών. Σε παίρνω από Αγγλία τώρα. Έχουμε ξαναπέσει κάποιος φορές. Από Αγγλία παίρνεις? Από Αγγλία. Ποια πόλη, ποια πόλη.
Τώρα είμαι στον δρόμο για το Χαλ πάω. Το Χαλ. Το Χαλ. Πού παίζει η Championship, κατάλαβες. Πάω εκεί να φορτώσω. Λοιπόν, είδα χτες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους. Άμα δεις, όταν τα διάβαζα τα πρωτοσέλιδα, ναι, ξέρεις τι κατάλαβα. Λέω πώς θα αισθανθήκαν αυτοί οι άνθρωποι το 2004 όταν η Ελλάδα σήκωσε το Euro. Τρελαμένη είναι με αυτή την υπόθεση τώρα εδώ. Τρελαμένη. Τα αυτοκίνητα με σημαίες και τέτοια. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή έτυχε να βρίσκω μαντιά. Άλλο θέλω να σου πω. Άκουσα προηγουμένως το φίλο πριν από λίγο που σου έλεγε γιατί τόσο μένος με την Αγγλία και όλοι οι Έλληνες φιλοϊταλοί κτλ. Ναι. Και εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Και θα σου πω το εξής. Εγώ είμαι φιλοάγγλος γενικά. Έχω ζήσει και ένα χρόνο στο Λονδίνο παλιότερα και τους ξέρω καλά τους Άγγλους. Και μου είναι συμπαθέστατοι. Και είναι φιλέλληνες μέχρι αηδίας. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί τόσο φιλία και τόσο αγάπη σε αυτόν τον απίθανο λαό των Ιταλών. Τους οποίους επίσης συναναστρέφομαι λόγω δουλειάς. Και άμα τους γνωρίσεις από κοντά, δεν σου λέω, δεν βγάζω συμπεράσματα. Θα τα βγάλεις μόνος σου για το τι είναι αυτοί οι τύποι. Καταρχάς, εγώ τους αντιπαθώ από το κύπελο το κλεμμένο το παγκόσμιο. Με τον τύπο το Ματεράτσι, με την κεφαλιά με τον. Από εκεί του έχω αντιπαθήσει. Ένας λαός κλέφτες, απατεώνες, που τους χαρίζει, τους χαρακτηρίζει μαφία και τίποτα άλλο. Τώρα, όμως ξέρεις τι διαπιστώνει ο κόσμος. Όπως έλεγε προηγουμένως ο άλλος εναντίον των Άγγλων, λες εναντίον των Ιταλών, πέφτεις και στην ίδια παγίδα. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιώργο. Εγώ όμως τους ζω λόγω δουλειά, συναναστρέφομαι. Έχω άποψη για αυτούς. Άμα μπει στο καράβι που μας φέρνει Πάτρα Αγκώνα, θα δεις τον Έλληνα εργαζόμενο και τον Ιταλό και τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει Έλληνας εργαζόμενος και τι Ιταλός. Συναναστρέφομαι, γι' αυτό θα λέω αυτά που λέω. Συναναστρέφομαι, λοιπόν. Εγώ εύχομαι, γιατί, να σου πω και κάτι ιστορικά, αυτή η ομάδα, αυτή η χώρα που το γέννησε αυτό το άθλημα, που όλος ο πλανήτης ασχολείται με αυτό, δικαιούται και ένα δίλτο, ρε Γιώργο. Το γέννησε αυτό το ρημάδι το ποδόσφαιρο. Αυτό και μόνο να σκεφτούμε. Είναι ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και μια κουβέντα τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Εύχομαι να μου δώσει το δικαίωμα ο αγώνας την Κυριακή να σε πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα. Ξέρεις για ποιον είναι. Για το φίλο σου, τον Bill by Taxis. Του τη φυλάω και περιμένω. Του τη φυλάω και περιμένω τις κουβέντες που έχει πει. Και θέλω να του πω ότι το πάω, το σύνδημα στο περίπτερο, τον πάω θα το βλέπει μόνο σύνδημα στα περίπτερα και στους τοίχους. Στα γήπεδα δεν πρόκειται να το ξαναδεί. Εσύ Ολυμπιακός. Εννοείται. Εννοείται. Κατάλαβα. Τον ακούω που σου βγαίνει κάθε μέρα. Εσύ είσαι Ολυμπιακός και Άγγλος, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός και Ιταλός. Καταλαβαίνεις. Στο μόνο που ταιριάζει με την ηλικία έχουμε το 6 προς τα 60. Είμαι εγώ, 66 είναι εκείνος. Το μόνο που ταιριάζει. 66, άμα τον κουρέψει τον Μπίλμπα η τάξη, θα δεις κάτω από τα μαλλιά τη διαξάρια. Έχει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Ναι, Γιώργο, μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Έλα, είμαι ο Θανάσης από τους Αγίους. Έλα, Θανάση. Δεν σε έχω ξαναπάρει, σε έχω ακούσει πολλά χρόνια, ναι, αλλά τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και λίγο λογικά. Πάμε. Ακούω διάφορους τώρα τελευταία σε όλες τις εκπομπές, είστε όλοι έμπειροι δημοσιογράφοι της πιάτσας. Κανένας δεν τους έχει απαντήσει, κατά τη γνώμη μου, λαϊκά και έτσι σταρά τα πεζοδρομιακά, το εξής. Όλοι αυτοί λίγο πιο μάγκες ή λίγο πιο θαραλέοι ή λίγο πιο γνώστες περί ιατρικής και μη. Οι οποίοι αρνούνται να κάνουν. Δεν μιλάς για μπάλα, μιλάς για εμβόλια. Ακριβώς, ναι, γιατί οι εκπομπές σας έχουν γυρίσει πλέον σε COVID. Όχι η δικιά μου, ναι, πλέον σπάω. Εντάξει, αλλά έτυχε και ήθελα για να πάμε στο Κολοκοτρώνη, δεν πρόλαβα. Ναι, γιατί κάποιος πέταξε στον Κολοκοτρώνη κάτι αντίστοιχο. Και άκουσα και πριν από λίγο και σε σένα τα ίδια. Το επιχείρημα τώρα, η καραμέλα είναι ότι βλάπτω ρε παιδιά κανέναν που δεν πάω. Τον εαυτό μου δεν βλάπτω. Το ακούω συχνά. Σωστά. Ενοχλώ κανέναν που δεν πάω. Αφού εσείς που φοβάστε ή εσείς που, εν πάση περιπτώσει, νομίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο και τα έχετε διαβάσει καλύτερα, πάτε και το κάνετε. Από μένα τι με φοβάστε. Τα ακούς, δεν τα ακούς. Ακούω πολλά, θέλω. Κάποτε λοιπόν είχες αναφέρει ότι εσύ έφυγες, δεν ξέρω αν ήταν ξημερώματα ή απόγευμα ή πρωί, έφυγες τρέχοντας με την Μπέμπα να πας να προλάβεις το νοσοκομείο και δεν ήξερες και αν θα προλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Πες μου λοιπόν, όλοι αυτοί οι ολίγων πιο γνώστες και μάγκες και θαραλέοι από εμάς, που και εγώ δεν ήθελα στην αρχή να το κάνω, αλλά το έκανα για αυτό το λόγο. Αν αυτοί οι μάγκες φτάσουν τα 10.000 που λες και εσύ κρούσματα, ή τα 20, όσα φτάσουν. Αν αυτοί είναι μέσα σε αυτούς τους χίλιους που θα χρειαστούν ΜΕΘ, τι θα κάνουν, θα τα αφήσουν το τηλέφωνο εκεί που είναι ή θα πάρουν τηλέφωνο. Όχι, καλύτερα να κάνουν εμβόλιο. Όχι, όχι, είναι για ΜΕΘ σου λέω. Ας το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν σε προλαβαίνει. Οι υπόλοιποι. Πού θα είμαστε και αυτούς. Εγώ σου λέω για αυτούς που αρνούνται.
Ναι, όλοι αυτοί που αρνούνται. Πες ότι κολλάνε και παθαίνουν ασφυξία στο σπίτι, δεν μπορούν δεν να. Δεν θα κολλήσουν όλοι. Αλλά τι γίνεται, όταν έχει πολλά κρούσματα. Όχι κολλάνε μόνο. Είναι για μέτσου, λέω. Φτάνει δηλαδή από τα 10.000 κρούσματα κάτι από αυτούς άκουσε, να πρέπει να μπουν νοσοκομεία. Άκουσε με, θα καταλάβει. Όλοι αυτοί που δεν κάνουν εμβόλια, ξέρει πότε θα τα κάνουν. Μόλι χεστούν πάνω του από το φόβο. Από τι, από τα άλλα κρούσματα. Από το φόβο του. Από το φόβο του. Θυμάσαι ότι οι κλινικές είχαν αναστείλει όλα τα χειρουργεία και όλα τα νοσοκομεία. Ναι, λοιπόν, τα θυμόμαστε. Ναι, λοιπόν, το παιδί το δικό μου, το δικό σου ή το τροχείο το δικό σου. Και αυτά το που λες δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι εκατομμύρια φορές χιλιοεπομένα. Αυτοί, άμα του βάλω ένα χαρτί μπροστά και του πω, δέχεσαι να είσαι β' προτεραιότητα στη ΜΕΘ, θα το υπογράψουν, ναι. Άκουρε, αυτά είναι θεωρίες. Και δεν βλάπτεις κανέναν. Όχι, δεν βλάπτεις όντως κανέναν. Αλλά θα είσαι β' προτεραιότητα. Θα συνεχιστούν τα χειρουργεία, θα συνεχιστούν οι ΜΕΘ να λειτουργούν κανονικά με όλα τα περιστατικά και της καρδιάς του παιδιού του αλουνού και του τροχαίου και όλα. Δεν θα πήξετε τα νοσοκομεία εσείς, οι οποίοι όπως λες και εσύ θα τρέξετε τελευταία στιγμή να κάνετε εμβόλιο ή θα τρέξετε με βίσμα να μπείτε πρώτοι στη ΜΕΘ. Υπέγραψε με το χαρτάκι ότι δέχομαι να είμαι β' προτεραιότητα και κάνω ό,τι νομίζεις. Ναι, και άμα σου υπογράψει θα παραμείνει έτσι. Έλα ρε τώρα. Αυτά είναι θεωρίες. Όχι, αλλά η μαγιά, σου είπα, η μαγιά είναι για το ραδιόφωνο. Δεν λέω για ραδιόφωνο, εγώ σου είπα κάτι. Η μαγιά στην που πουλάνε είναι πέρυσι, μόνο για το ραδιόφωνο. Πέρυσι, στην πέρυσι, στην πρώτη πανδημία, όλοι φοβήθηκαν υπερβολικά και κλείστηκαν μέσα, το θυμάσαι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Μετά, από πέρυσι, ο φόβος έσπασε στα παπάρια τους. Και βγήκαν όλοι έξω. Τα ίδια και τώρα. Μόλις δούνε σου το και πάλι από αυτή τη χειρεπομένη φράση. Μόλις δουν τις χιλιάδες κάσες και τα χιλιάδες φέρετρα θα τριγυρνάνε στην Κυψία και στη Δέτσι, θα χαιρεθούν από το φόβο. Δεν χρειάστηκε να δούμε χιλιάδες κάσες στην Ελλάδα για να φρακάρει το σύστημα υγείας όμως. Όχι, δεν μιλάω για να φρακάρει. Μιλάω για να φρακάρει ο φόβος από τον νόμο. Ναι, αλλά το σύστημα της Ελλάδος συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι Γερμανία, μπορεί να φρακάρει και με 500. Μάλιστα. Οπότε τι θα γίνει αν αυτοί οι 500 είναι αυτοί οι ολιμάκες που λέει ότι εγώ δεν βλάπτω κανέναν. Θα μείνει εσύ χωρίς χειρουργείο με την κολπική, θα μείνει. Και εγώ θα μείνω με το τροχαίο. Και το παιδί μου που θα έχει την καρδιά του θα μείνει. Έγινε θα καρδιά. Θα πούνε μάγκες όλοι αυτοί μέσα και θα λένε πλερώνω. Τώρα τι νομίζεις. Ότι με αυτά, μισό λεπτό, ότι με αυτά που λες τους πείθεις. Όχι, να μην λένε ότι εγώ δεν βλάπτω κανέναν. Να μην λένε ότι δεν βλάπτω κανέναν. Βρε, ό,τι θέλουν λέει ο καθένας. Εσύ τα λες. Αυτό ναι, ξαναπέστο. Ναι. Έγινε ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, έλα. Για πάμε, έλα. Ναι. Έλα φίλε. Το Ρόντο. Πορόμ, πομ, πομ. Έλα, λέγε. Σταύρος από το Ρόντο. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Μάλλον Γιώργο, σχέτο. Μπράβο, τώρα είσαι σωστός. Λοιπόν, έχω να πω δύο θεματάκια. Θα συντομεύσω. Το ένα είναι υγειονομικό και το άλλο είναι αθλητικό. Θα ξεκινήσω από το υγειονομικό. Γιώργο, επειδή εσύ δέμα σας, σε παρακολουθώ σε κάτι συνωμοσιολόγους, σε κάτι αντιεμβολιαστές, σε κάτι παραμυθατζίδες, όλοι είναι ειδικοί και όλοι αυτό. Επειδή σε παραδέχομαι για πολλά πράγματα και στα αθλητικά και σε αυτά, λοιπόν, δεν μπορούσα να το πω σε άλλη, το λέω τώρα ίσως και ακουστώ. Αυτοί όλοι λοιπόν που παίρνουν και συγκεκριμένα για έναν που πήρε από τη Μεσσηνία και το είπε οικονομολόγος, είμαι αυτό, είναι λοιπόν τέλος πάντων όλες αυτές τις φαρφάρες, και τρομοκρατούν τον κόσμο και έχουν 40% να μην θέλουν να εμβολιαστούν, ενώ εδώ έχει εμβολιαστεί το 85% για πρώτη δόση και το 50% στον Καναδά η δεύτερη, και σχεδόν έχουν εξαλείψει τα κρούσματα τελείως σχεδόν, και πάλι δεν ανοίγουν, προφυλάγονται, βοηθά τον κόσμο, τους άνεργους και ξέρω εγώ, άλλη κατάσταση αυτή. Για αυτούς λοιπόν τους τύπους έχω να πω το εξής. Όταν παίρνει τηλέφωνο λοιπόν στον κύριο Κολοκοτρώνη, στον Κωνσταντίνο, οπουδήποτε, εσύ δεν μας σας, τα λέω για αυτούς, να στείλουν λοιπόν και ένα αντίγραφο με το τηλέφωνο τους, με το ξέρω εγώ την τεχνολογία τους, που να διαπιστώνει το πιστοποιητικό που έχουν, δηλαδή είσαι γιατρός, στείλε μου το πτυχίο σου, το όνομά σου, τα πάντα, για να σε βγάλω να μιλήσεις για θέματα υγείας. Αλλιώς σε κλείνω και δεν έχεις δικαίωμα. Μίλα για παπάδες, για καρδινάλιους, για ό,τι θέλεις. Το με καταλαβαίνεις. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Και δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι γουστάρει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εδώ είναι, ειδικά στην Ελλάδα και εδώ,
κλεισμένοι, απομονωμένοι, φοβισμένοι, τρομαγμένοι μόνοι τους και επηρεάζονται από όλους αυτούς. Δεν θέλω να εκφραστώ διαφορετικά. Λοιπόν, πρέπει να μπουν σε θέση τους. Κύριε, δεν έχεις δικαίωμα. Σε έχω παραδεχτεί γιατί σε έχω ακούσει και του λες τελειώσαμε, τελειώσαμε, τελειώσαμε και τους κλείνεις. Μπράβο και συγχαρητήρια. Πάμε στο ποδοσφαιρικό. Εγώ τους Άγγλους, ξέρεις, τους σέβομαι σαν πρώτοι που ανακαλύψαν το ποδόσφαιρο. Έχουν ιστορία, παίζουν καλή μπάλα. Μέχρι τελευταία, εγώ η ομάδα μου ήταν η Πορτογαλία, λόγω Σάντος δεν πέρασε. Μετά ήταν η Σουηδία, η Ολλανδία δεν πέρασε και ούτω καθεξής. Τελικά κατάληξα να πούμε να υποστηρίζω Αγγλία, λέω χαλάλι τους, το δικαιούνται και αυτοί, ωραίο ποδόσφαιρο παίζουν. Με αυτό που έγινε με τη Δανία, αυτή η αδικία, λοιπόν, άλλαξα τελείως 360 μοίρες και είπα, ξέρεις κάτι, όχι κύριοι. Πούστηκα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, και μπαμπέσικα δεν σας γουστάρω. Λοιπόν, και τώρα λέω να το πάρουν οι Ιταλοί, βέβαια έχουν καλύτερη ομάδα οι Άγγλοι. Παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτό είναι γεγονός. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ βλέπω Ιταλία. Δεν είσαι μόνος. Λοιπόν, βλέπω Ιταλία και είμαι με τον Bill by Taxi, μια και ήμουνα και εγώ ταξιδιού στην Ελλάδα και εδώ συνέχισα μετά 10 χρόνια, 80-90, συμφωνώ με τον Billy. Λοιπόν, και θα κλείσω Γιώργο μου και θα σου πω το εξής, ότι η αδικία αυτή που έγινε από τους Άγγλους δεν το περίμενα, αυτόν τον Καραγκιοζάκο που έκανε ότι έπεσε ότι είναι πέναλτι, λοιπόν, και εδώ ασχολούνται ο κόσμος και αυτά, έχουν φρίξει όλοι και είναι κρίμα δηλαδή για αυτή τη χώρα και για αυτό την ιστορία το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πέσαμε τόσο χαμηλά. Πάρ' το κύριε με το σπαθί σου, με τη μαγιά σου, όχι πουστιές, γιατί εγώ έχω παιδί προπονητή στο μπάσκετ και αθλητής και όλα όλα και παρακολουθώ από 30 χρόνια μπάσκετ γιατί, και γιατί έβαλες το γιο στο μπάσκετ? Γιατί δεν έπαιρνε τα γράμματα. Όχι, και δεν έβαλες ποδόσφαιρο. Κοίταξε, ξεκίνησε με ποδόσφαιρο. Είναι δύο και κάτι. Α, εντάξει, άμα είναι δύο και κάτι, εντάξει, μπάσκετ. Λοιπόν, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, γιατί ήξερα το Γιαννάκη προσωπικά, και ο Γιαννάκης και αυτά, από 5-6 χρονών μπήκε στο μπάσκετ, τελείωσε πανεπιστήμια, είναι καθηγητή στραφιστική αγωγή. Εσύ μου πει, ότι δεν έπαιρνε τα γράμματα. Το έκανε σαν τον Αλέφατο που είπε, δεν έπαιρνε την μπάλα, είπε ο Αλέφατος και τον έστειλε στα γράμματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, να είσαι καλά. Επίσης. Σε παρακολουθώ να χαίρεσαι την κόρη σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και είμαι και συνονόματι Σταύρος, εγώ Σταυρούλα. Λοιπόν, και δεν σου λέω για να σου χαϊδέψω τα αυτιά. Σε παραδέχομαι σε πολλές προβλέψεις, σε αναλύσεις. Είσαι 99% εκεί κοντά. Εντάξει. Γεια χαρά. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον, καλώς τον. Γιώργο, εγώ έκανα και δύο δόσεις εμβολίου. Αλλά από την ημέρα που έκανα δύο δόσεις, έγινα σκυλάκι γειτόνισσα. Κάθε μέρα έπαιζε μαζί μου. Από την ημέρα που έκανα την τέταρτη δόση, είμαι πλησιάζει και πάει και κρύβεται πολύ με βλέπει. Γιατί? Ξέρω εγώ τι συμβαίνει. Όσο για ότι ανακαλύψαν οι άλλοι το ποδόσφαιρο, είναι εντελώς ψέματα. Τρεις μιλητές Εβραίοι σε μια ταβέρνα δεν το ανακαλύψανε. Α, λέει για τους Κινέζους, παίζαμε νεκροκεφάλες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνεί και ο επόμενος. Ναι. Άλλωστε στην τελική, ξένοι προπονητές, ξένοι προέδροι, ξένοι, ξέρω εγώ να πούμε, παίκτες. Ποιοι είναι οι Άγγλοι? Οι Άγγλοι είναι εντελώς κλέφτα, κλέφτανε και τα λιγίνια. Το μόνο που έχουν ανακαλύψει οι Άγγλοι είναι την κοιλώτα με τον κουραδοκόμφι και τον Boy George. Α, του τα λέει και βίβα Ιταλία. Για χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο Ροναλντο. Λοιπόν, έτσι όπως θα λέει ο Αγγολέμονος, στο στοίχημα έχουν ανακαλύψει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το παίζανε από την εποχή των δεινοσαύρων, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, βέβαια έχεις πέσει μέσα, έτσι, δύο ομάδες τις οποίες τις πίστευες. Όχι μόνο, δηλαδή, να σου πω κάτι. Πριν ξεκινήσει το Euro, είχα βάλει κάτω κάποια πράγματα και έλεγα η Ιταλία έχει κάνει απανωτά μάτς χωρίς ήττα, χωρίς να δεχθεί γκολ. Άρα είναι μια σοβαρή περίπτωση. Η Γαλλία, είχα πει, έχει τις μονάδες, δεν έχει ομάδα. Εντάξει, η Γαλλία τα λέει όλος ο κόσμος. Έτσι, έχει μονάδες, δεν έχει ομάδα. Ποια άλλη ομάδα? Α, η Πορτογαλία. Έχει το είχες πει το Βέλγιο και είχες πει και το Βέλγιο. Είχα πει το Βέλγιο, είχα πει και την Ελβετία. Και έχει, σου άρεσε η Ελβετία. Όχι ότι θα το πάρει. Είχα πει ότι μου άρεσε αυτή η ομάδα. Δεν μου λες κάτι. Αν σου έλεγα εγώ να κάνεις μια δεκάδα τώρα
από τους καλύτερους παίκτες που είδες στο γύρο μέχρι τώρα. Ποιους θα έλεγες? Λοιπόν, ποιους θα διαλέγαμε. Βέβαια είναι και το σημερινό μάτς καταληπτικό, το τελικό σκελό, το σημερινό μάτς. Έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Ποιους θα βάζαμε, έτσι. Θα βάζαμε τον Μαγκουάιερ. Λοιπόν, δεν είναι, είναι λίγο... Δεν έχει ξεχωρίζει, δεν ξεχωρίζει κάποιος. Δηλαδή λέγατε πριν με το Σωτηράκι να πούμε, ναι σου λέγε ο άλλος. Του λέγες να είμαι πελώτη Immobile. Δεν είναι πελώτη Immobile, είναι Insigne Immobile. Δεν παίζει ο Insigne σε τρεφόρε. Δεν παίζει σε τρεφόρε. Αυτός πλαγιοκοπεί. Και ο Κιέζα. Ούτε ο Στέρλινγκ παίζει σε τρεφόρε. Και ο Κιέζα να μην πλαγιοκοπεί. Ο Στέρλινγκ έκανε τη μαγιά τώρα ο άλλος. Και τον έβγαλε μέσα στην περιοχή. Μωρέ, μπαινοβγαίνει όποτε θέλει ο κοντοαπίθανος να πούμε μέσα στη μικρή περιοχή. Είμα, δεν είναι σε τερμόρο στέλνο. Είναι πλαγιοκοπή. Ξέρεις ποιον τερματοφύλακα εγώ θα επέλεγα? Ποιον? Στο μάτς. Σμάχελ. Όχι. Στο μάτς με την Ισπανία, τον Σόμπερ της Ελβετίας. Το δημάσαι αυτό μας. Έλα μωρέ, εντάξει. Τι είχε πιάσει ο άνθρωπος. Ρε άντε να κάλτσε πια τη συνέχεια. Εντάξει μωρέ, τα είχε πιάσει στήλ Νικοπολίδης τώρα. Ναι, τώρα δεν πει, θύμισε Νικοπολίδη. Δεν είναι τώρα όμως το σιγουράκι που είναι ο Σμάχελ. Ο Σμάχελ αν εκεί το πιάνε ωραία το πέναλτι του Φλόρου του Κέιν, το ταγάρι αυτό το ο Κέιν, άμα του είχε πιάσει το πέναλτι εκεί θα είχε, δεν θα είχε περάσει Αγγλία. Θα είχε τελειώσει εκεί, άμα πήγαινε το μάτς απέναλτι δεν θα περνάγανε Αγγλία, ούτε και αστείο. Δεν το συζητάω, ας το πάρει η Ιταλία. Ανάμεσα από αυτές τις δύο ομάδες, Αγγλία και Ιταλία, είμαι Βραζιλία. Αυτός ο κοντός εκεί πέρα να μην δει ποτέ του Κούπα με την εθνική Αργεντινή. Εκεί να μείνει. Πόσο τον αγαπάει? Να πάει ο φίλος ο Τιάγκο Σίλβα να του πάρει την Κούπα να τελειώνουμε, να ηρεμήσω κι εγώ. Έχουμε και αυτό το παιχνιδάκι. Έχουμε και το Αργεντινή Βραζιλία. Και δεν μιλάει κανένα, είδες. Γιατί δεν έχουν δει τα υπόλοιπα μόνο. Ήταν αργά, ήταν η ώρα άσχημη. Εντάξει, Βραζιλία όλη και Ιταλία. Γιώργη μου θα τα πούμε και γεια μετά. Γεια σου, γεια χαρά. Γιώργος Μέγκουλας στη γραμμή. Τελικώς δύο μέρες μείνανε. Τελευταίο μάτς του Euro. Αγγλία-Ιταλία. Πιθανόν αρκετοί το είχαν, το περιμένανε βλέποντας την πορεία των ομάδων στη διοργάνωση. Διαιτητής να πούμε επίσημα είναι και ο Κάιπερς, τον ανακοίνωσε η UEFA. Ο Κάιπερς, μάλιστα. Που το λέγανε. Ένας διαιτητής, εντάξει, ο οποίος μπορεί να το καπνισμένος, έχει παίξει πολλούς τελικούς. Έχει παίξει δύο τελικούς Europa, έχει παίξει τελικό Champions League, το Real Atlético το 2014. Ναι. Έχει γίνει πολύ ντόρος γιατί βαρίστας που λέμε στο VAR θα είναι ο Ολλανδός που ήταν και στο ημιτελικό. Το Αγγλία-Δανία. Oh. Είναι ο ίδιος, ναι, ακριβώς. Έχουν ξεσηκωθεί οι Ιταλοί. Έχει γίνει πολύ ντόρος. Ναι, οι Ιταλοί δεν έχουν με την έννοια να ξεσηκωθούν επίσημα, αλλά επειδή έχει γίνει ντόρος γενικότερα από όλους. Να πούμε ότι λέγεται Πολ Φαν Μπέκελ, ο Ολλανδός διαιτητής που ήταν στο ΒΑΡ. Αυτός ήταν και στο Αγγλία-Δανία. Ουσιαστικά έκανε. Συμφώνησε στην απόφαση του Μακέλ για το πέναλτι που έδωσε πέρα τη Αγγλία στον ημιτελικό Ιταλία, να πούμε. Αυτή είναι η συζήτηση μεγαλύτερη. Ο Κάιπερς, να πούμε, επίσης έχει ένα φοβερό στατιστικό ότι έχει ξανασφυρίξει Αγγλία-Ιταλία στο Μουντιάλ του 2014. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και ζευγάρι που βλέπουμε συχνά σε τελικές φάσεις. Τότε η Ιταλία ήταν ένα μάτς για την φάση των ομίλων, έχει κερδίσει 2-1 απλό, να το πούμε έτσι, ιστορία. Έχει σφυρίξει τρία μάτς σε αυτή τη διοργάνωση. Το τελευταίο του μάτς ήταν το Τσεχία-Δανία στα νοκάουτ. Και έκτοτε δεν ξανασφύριξε. Επίσης έχει ένα καλό στατιστικό ότι είναι ο πρώτος Ολλανδός που θα σφυρίξει σε τελικό Euro. Δεν έχει ξανασφυρίξει Ολλανδός. Που σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται αρκετά η UEFA. Και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι ότι οι Άγγλοι πραγματικά ζουν σε μια τρέλα, σε μια παράνοια. Υπάρχει πληροφορία ότι μαζεύουν υπογραφές. Έχουν μαζεύει πάνω από 300.000 υπογραφές και ζητάνε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο να συζητήσει το θέμα να γίνει αργία η Δευτέρα. Σε περίπτωση της κατάκτησης του Euro, ναι. Γιατί χρειάζεται να μην και έκκληση του κοινοβουλίου. Ναι, χρειάζεται άμα συγκροτηθούν, λέει, ένας αριθμός υπογραφών. Αυτή τη στιγμή έχουν 310.000 υπογραφές. Τότε το κοινοβούλιο αυτόματα είναι υποχρεωμένο. Μπορεί, θα τη δώσει ο Τζόνσον, έτσι. Ο Τζόνσον, ναι, καλά. Ναι. Εγώ απορώ αν το πάρει την επομένη με τόση κατανάλωση πείρας, τι θα μπορούν να πάνε για τη δουλειά του για να είναι μια κανονική μέρα η Δευτέρα.
Και αυτό είναι το ένα θέμα σημαντικό. Και ένα άλλο με τα εισιτήρια. Όχι, σκέφτεσαι να το χάσουμε. Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Εντάξει, είναι ο πιστός αφύρωπος αγώνας. Αν έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Αγγλία λόγω έδρας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο πλέον με τους παίχτες. Και από εκεί πέρα έχουμε ότι με τα εισιτήρια θα είναι 65.000 ο κόσμος. Έχει γίνει ένα μπέρδο με κάποιους Ιταλούς, περίπου 1.000, όχι πάρα πολλούς, που θέλουν να έρθουν από την Ιταλία. Λένε ότι υπήρχε μια συμφωνία αρχές της εβδομάδος. Τώρα οι Βρετανικές αρχές φοβούνται, εντάξει, σαφώς με όλο αυτό που έχει γίνει με τη μετάλλαξη και δεν θέλουν να μπουν στη χώρα. Αλλά η Αγγλία είχε χθες 32.000 κρούσματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και λένε ότι μετά τον τελικό ότι μπορεί να έχει και 100.000 ημερησίου. Να ξεπεράσουν. Βέβαια, με αυτές τις συγκεντρώσεις να μου πει. Ακριβώς. Και κυρίως εκτός γηπέδου, εγώ θα έλεγα παρά έτος. Φυσικά εκτός γηπέδου. Ακριβώς. Αυτά, θα δούμε λοιπόν. Έγινε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Και μου στέλνει εδώ πέρα κάποιος φίλος ένα μήνυμα και μου λέει: Χόρχε, καλησπέρα. Γιώργος από Ραφίνα. Και είπε, λέει, ο άλλος στον Κολοκοτρώνη προηγουμένως: Ευχαριστήθηκα που αποκλείστηκαν οι Ισπανοί. Ο λόγος, έχουν, λέει, τις σταυρομαχίες. Τώρα λοιπόν το σκέφτομαι και εγώ, είμαι με την Αγγλία. Γιατί οι Ιταλοί μας κέρδισαν τον πόλεμο το 1940. Ήμαρτον, Γιώργο, ήμαρτον. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο, ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα υγειονομικό και ένα θέμα σφαιριστό. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι έχουν βάλει τον κόσμο, έχουν κάνει διαχωρισμό κόσμος μεταξύ του. Όσοι έχουν κάνει εμβόλιο είναι υπέρ αυτού, όσοι δεν θέλουν να κάνουν δεν είναι υπέρ αυτού. Και τσακώνονται μεταξύ τους, το έχουν κάνει οπαδικό. Δηλαδή ο κόσμος έχει κάνει ένα λάθος εδώ, χωρίς λόγο. Συμφωνείς αυτό? Σε ακούω, συνέχισε. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η Αγγλία θα το πάρει. Χωρίς να θέλει να το πάρει εκείνη, ούτε η Ιταλία θέλει να το πάρει. Η Ελλάδα θέλει να το πάρει, αλλά δεν είναι μέσα. Ναι, ναι. Άμα η Ελλάδα καταφέρει να γεμίσει στα Φερόε, θα το πάρει. Έτσι. Και εφόσον γίνεται μέσα στην Αγγλία, το παιχνίδι είδαμε και με την Δανία τι έγινε. Αδίκως πέρασε η Αγγλία. Είδες και τι έγινε με ελληνική ομάδα μέσα στην Αγγλία με τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, πριν κάτι χρόνια. Ποιο μάτς? Η Μάντσεστερ με τον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι, το 3-0. Α, με τον Βαν Νίστελρόι. Όπως λοιπόν πέρασε η Μάντσεστερ, έτσι θα περάσει και η Αγγλία. Θα το πάρει η Αγγλία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, ρε. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Δεν κατάλαβα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ήθελα να σου ρωτήσω για τη φάση του πέναλτι. Επειδή όπου το έχω δει. Ναι. Δηλαδή, όποτε έχω πετύχει να το δω, δηλαδή σε επανάληψη το έχουν δείξει, σαν ένα τζατζάρισμα φαίνεται και απλώς να πέφτει. Ο Στέρλινγκ ήταν που έπεσε. Ο Στέρλινγκ. Ναι, μπράβο. Ναι. Εσύ λέτε, ισχυρίζεσαι ότι ο Στέρλινγκ έκανε θέατρο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν έγινε επαφή. Λέει, θα μπορούσε να του είχε ρίξει και την κάρτα για θέατρο. Γιατί με το σκεπτικό αυτό έχει μπει εκεί το πήγε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πήγε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι μια άλλη άποψη. Κακώς δόθηκε αυτό το πέναλτι. Καλώς θα παίξει στο τελικό η Αγγλία με την Ιταλία. Διότι αν έπεσε Ιταλία-Δανία, τσοδάφει την τύχη μας, τσοδάφει το ριζικό μας. Εγώ πάντως να δώσω, εγώ συμπάσχω να δώσω με ένα άτομο το οποίο το έχω γνωρίσει και στα δύο παρτάκια που έχεις κάνει πριν από καιρό. Εγώ μαζί με τον κύριο Δάφνο. Τον κύριο Δάφνο. Δηλαδή είμαι βέβαια Γερμανία για θάνατο. Όχι απλώς Γερμανία. Όπως είμαι και Λίπρο που για θάνατο. Αλλά εντάξει δεν είναι. Ο καθηγητής όμως ακούει Αγγλία. Ακούει Αγγλία και ανακοινάζει. Το ξέρω, μόνο τον έχω γνωρίσει κάπου κοντά. Δεν είναι το θέμα αυτό.
Αλλά απλώ εντάξει. Κοίταξε, έχω τη Γερμανία την πηγαίνω για ένα πολύ μόνο λόγο. Για κολλήσουν τι δεν σου βλέπω εγώ. Παίζει πιο πρωτόποδο από όλε και έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στου τελικού, Γιώργο. Και από παγκόσμιο και από ευρωπαϊκό. Καμία ομάδα δεν έχει πετύχει αυτό. Γιατί για να πάρει την κούπα, πρέπει να πέρασε από το τελικό. Δεν γίνει διαφορετικά. Εντάξει, φέτο εμεί δεν το. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Γεια χαρά. Έλα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Α, λέγομαι Δημήτρης Αντωνίου, κύριε Γεωργίου, είμαι γιατρός. Σας ακούω κάθε μέρα και είναι η πρώτη φορά που... Ειδικότητα. Ειδικότητα είμαι χειρούργος ογκολόγος με διδακτορικό στην ανοσολογία. Στην ανοσολογία και είμαι ειδικός στα εμβόλια. Λοιπόν, έχω διδακτορικό. Είστε σε νοσοκομείο. Είμαι ιδιώτης και τώρα έχω κάνει αίτηση για σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κάνει το διδακτορικό μου στη μοριακή ανοσολογία με υποτροφία στην Αγγλία κτλ. Τα λέω αυτά για να δώσω μια εγκυρότητα σε αυτά που θα σας πω όσον αφορά τα εμβόλια, σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι εταιρείες οι ίδιες και αυτά που λέει η ιατρική. Μάλιστα. Για να διαλυθούν ορισμένες παρεξηγήσεις. Τα εμβόλια. Να σου πω κάτι, στο λέω από τώρα. Ναι. Αυτοί που είναι αντί των εμβολίων, ό,τι και να πεις υπέρ των εμβολίων δεν τους πείθεις. Ωραία. Συνέχισε. Λοιπόν, τα εμβόλια αυτά, όλα τα εμβόλια αυτά, τα συγκεκριμένα για τον κορονοϊό, είναι εμβόλια τα οποία, προσέξτε από κύριε Γεωργίου, δεν σκοτώνουν τον ιό, όπως τα παλιότερα, τα κλασικά. Τι κάνουνε, εμποδίζουν τον ιό να δράσει. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτός που κολλάει τον ιό, εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος, τον φέρνει τον ιό πάνω του, ο εμβολιασμένος υποτίθεται. Πώς? Υποτίθεται ότι... Ο εμβολιασμένος λοιπόν υποτίθεται ότι το εμβόλιο εμποδίζει τον ιό να μπει μέσα στα κύτταρα να δράσει νοσογόνα. Μάλιστα. Αλλά δεν τον σκοτώνει. Οι δυο μας μιλάνε. Απαλλάσσεται ο εμβολιασμένος... Ακούστε κύριε Γεωργίου. Επομένως, τι σημαίνει αυτό, ότι ο εμβολιασμένος κουβαλάει πάνω του τον ιό στο ίδιο μέγεθος φορτίου με τον ανεμβολίαστο. Και οι δυο φέρνουν 100 κορονοϊούς την ώρα πάνω τους, αφού δεν τους σκοτώνουν. Επομένως, και ο εμβολιασμένος μεταδίδει τον ιό στον ίδιο ρυθμό με τον ανεμβολίαστο. Παρακάτω, αυτά είναι η λογική εξήγηση που προκύπτει από τον τρόπο κατασκευής και δράσης των ιών, όπως το γράφουν οι εταιρείες που μπορείς να το διαπιστώσεις. Επιπλέον αυτών έχουν βγει από τεράστια πανεπιστήμια του Ισραήλ, Μπεν Κουριόν και Τελ Αβίβ, μελέτες, τις οποίες τις έχω δημοσιεύσει και δημοσιευμένες, που λένε ότι οι εμβολιασμένοι φέρνουν 8 φορές περισσότερο φορτίο ιού πάνω τους από τους ανεμβολίαστους και το μεταδίδουν 8 φορές περισσότερο. Γι' αυτό στο Ισραήλ και στην Αγγλία, που έχουν εμβολιαστεί περίπου το 70%, υπάρχει αυτή η έκρηξη των κρουσμάτων των μεταλλάξεων, τα οποία εγώ και όσοι ξέρουμε 5 πράγματα από την ιατρική, τα είχαμε προβλέψει εδώ και μήνες. Και στη χιλία ακόμα περισσότερο, κύριε. Καλά που το θυμηθήκατε. Έλα, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, ο ισχυρισμός ότι ο εμβολιασμός θα παρεμποδίσει και θα σταματήσει τη μετάδοση, πάνω στον ισχυρισμό αυτό στηρίζεται και η κυβέρνηση για να καταστήσει τον εμβολιασμό υποχρεωτικό, καταραίει. Και γι' αυτό και είναι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι αντισυνταγματική και δεν θα περάσει. Ερώτηση. Και το τελευταίο. Ναι, και να κάνω εγώ μια ερώτηση, ναι. Και το τελευταίο. Όσον αφορά την προφύλαξη, την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε αυτούς που κάνουν το εμβόλιο, εγώ θα πω πάλι τα αποτελέσματα της πραγματικότητας. Τι έχουν γίνει στις χώρες που έχουν εμβολιαστεί 60 και 70 και 80%? Η απάντηση, αφήστε με να πω κυρία, γιατί ακούω μια φωνή και δεν μπορώ. Ναι, συνέχισε. Μόλις σε παρακαλώ, ο επόμενος να μην μιλάει. Έλα, πάμε. Ναι, ακούστε μετά, θα με ρωτήσετε. Το αποτέλεσμα είναι στις χώρες που έχουν εμβολιαστεί 60 και 70%,
Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν φουντώσει οι μεταλλάξεις, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των εμβολίων. Αυτό λέει η ιατρική εδώ και 200 χρόνια και το έχουν αποδείξει και τα πανεπιστήμια της Αμερικής τον Ιανουάριο, Rockefeller και Βίθεσδα, ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι αυτό που προκάλεσε τις τρεις γνωστές μεταλλάξεις Αγγλίας, Νότιας Αφρικής και Βραζιλίας. Επομένως, και από απόψεως μετάδοσης το εμβόλιο κάνει κακό, και από απόψεως προστασίας όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά χειροτερεύει την κατάσταση και γενικά και ατομικά. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, ο εμβολιασμένος θα πεθάνει, ο ανεμβολίαστος θα ζήσει. Όχι, κύριε, θα πεθάνει με τον ίδιο μισό ρυθμό. Λεπτό, μισό με λεπτό! Με τον ίδιο ρυθμό θα πεθάνει. Εγώ με τον ίδιο ρυθμό. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Απαντήστε μου σε αυτό που ρωτάω. Δεν με ακούτε. Θα πεθάνει με τον ίδιο ρυθμό και συχνότητα με τον ανεμβολίαστο. Δεν αλλάζει τίποτα, κύριε. Οπότε ζει το ανεμβολία. Γι' αυτό δεν μας δίνουν τα στατιστικά η κυβέρνηση από αυτούς. Οπότε ζει το ανεμβολία σας. Είσαι σε κανένα νοσοκομείο με παντόχη, Όχι, ακούστε τώρα να πω το τελευταίο. Και εσείς που έχετε τη δύναμη, εσύ προσωπικά που έχεις αυτό το κύρος, ζήτησε από τους αρμοδίους να μας δώσουν. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, γιατί έχω. Ναι, να ζητήσω τι. Να μας δώσουν τη στατιστική. Τη στατιστική αυτών που πεθαίνουν είναι στη ΜΕΘ, πόσοι εξ αυτών είναι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Μα εδώ λένε όλοι ότι είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Όχι, να μας το δώσει εγγράφος επισήμως. Εσύ τα έχεις πάρει εγγράφος. Ποια? Εσύ για να το λες εδώ. Εγώ όχι, κύριε. Εγώ έχω τις διεθνείς μελέτες εδώ από την Αγγλία που λένε ότι μέσα στη ΜΕΘ και οι θάνατοι είναι ίση-ίση. Εδώ λοιπόν μας τα κρύβουνε. Να μας τα δώσουν και να πιστώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Θα πω κάτι και να σας προσβάλλω. Ναι. Εντάξει. Και ναι. Να κλείσω γεμάτος νεύρα. Ξέρω αυτό που θα πω είναι άστοχο. Είναι κακό. Δεν αν μπορούσα να το λέω εγώ, αλλά δεν αντέχω. Είστε γιατρός του κόλλου. Έλα, φίλε. Γιώργο. Ναι. Εγώ μίλαγα στο βάθος. Κακός. Είναι ο κύριος Αντωνίου, αυτό έλεγα. Ο γιατρός, ο καρδιολόγος από τη Χαλκίδα. Είναι ο γνωστός γιατρός που έχει κάνει όλες τις έρευνες αυτές για τον COVID. Αυτό προσπαθούσα. Και παίρνει φάματα δύο φάματα και μιλάει. Ένα σοβαρός άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Ένα σοβαρός άνθρωπος δεν πάρει φάματα δύο φάματα και λέει: εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Τι είναι αυτά πράγματα τώρα, μου. Είναι ο κύριος Αντωνίου, ο καρδιολόγος από τη Χαλκίδα. Ο Αντωνίου. Ο παλιός πιέζει του Παναγιώτη. Αν λέω ψέματα. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ο κύριος Αντωνίου. Ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, κύριε Ευθύνη, ο σύμβουλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος αρνήθηκε να έρθει να πούμε ο Λεβαδόφσκι στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Πλάκα κάνω τώρα. Γιώργο, είμαι ο φίλος σου με την Αγγλική Ομοσπονδία που. Ναι, και ναι. Για τον Τάσο που πάντα το είχαμε στην καρδιά μας. Γιώργο, ποτέ η Αγγλία σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον εν λόγω Ολλανδό διαιτητή. Εγώ μιλάω στατιστικά, Γιώργο, Ναι. Δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ιταλία. Ποτέ. Μα δεν παίξει μαζί. Πώς φορές έχουν παίξει μαζί με τον Κράιπερ. Η Αγγλία. Ναι. Μία φορά έχει παίξει με τον Κράιπερ. Και δεν μπορεί να πούμε ποτέ. Μία φορά έπαιξε και έκανε η Αγγλία. Ναι. Αν πάρουμε από το 80 τα στατιστικά Αγγλίας με Ιταλία, η Αγγλία έχει... Όλο ήτες, οι πιο πολλές είναι ήτες και οι λιγότερες είναι ισοπαλίες. Μάλιστα. Το λέμε για τους παίχτες που θέλουν να παίξουν και στο στοίχημα. Ναι. Το ημίχρονο ανάμεσα σε Αγγλία και Ιταλία ήταν πάντα υπέρ των Άγγλων και το τελικό αποτέλεσμα ήταν το Χ. Όταν κέρδιζε η Αγγλία ήταν το ημίχρονο Χ. Και νίκη της Ιταλίας. Ξέρεις ότι εγώ είμαι Αγγλόφιλος. Ξέρεις ότι είμαι φανατικός Άγγλος. Μάλιστα. Θέλω να πω σε αυτό το στατιστικό που λέγαμε, Γιώργο, προχθές που μιλήσαμε πάλι στο τηλέφωνο για την ομάδα που σου είχα πει για το Bigford, ότι είναι ασταθής φέτος. Ναι. Το είδαμε και στην πράξη ότι ήταν ασταθής το παιχνίδι με την Δανία. Ο Bigford. Θέλω να πω ότι ο Μαγκουάιρ που είπε ο φίλος
ότι έκανε καλό πρωτάθλημα φέτος, κάνει μεγάλο λάθος ο φίλος. Ο Μαγκουάιρ ήταν ο πιο ασταθής. Δεν είπε έκανε καλό πρωτάθλημα. Κάνει καλές εμφανίσεις τώρα στο Euro. Ναι, καλό δεν έκανε. Ναι, γιατί δεν είχε πολύ πίεση ο Μαγκουάιρ, επειδή παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο 35 χρόνια. Το είπα και χθες. Τον βοηθάνε πάρα πολύ τα δύο αμυντικά γκάφ. Έτσι. Και ο Ράις και ο Φλίψον. Ειδικά ο Ράις. Γιατί ο Γόκερ, όπως είπες εσύ εχθές στην εκπομπή σου, ότι τι πράγμα είναι αυτό, τον βλέπουμε λίγο κουρασμένο και θα μπορούσε να πάει από τη θέση του Τρίπιερ, ώστε να τον ξεκουράσει λίγο. Έπρεπε δηλαδή ο Southgate να τον ξεκούραζε λίγο από τη στιγμή που τον έβλεπε ότι ήταν καταβεβλημένος. Όχι, θα μπορούσε να πέσει και ο James. Και ο James, yes. Και ο James. Σωστά. Έγινε, παιδε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Γιώργο, θα προλάβουμε να πάμε στον επόμενο. Έλα. Αν επιβεβαιωθούμε, επιβεβαιωθήκαμε. Έγινε. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας. Μέγας θαυμαστής. Εύχομαι τη φωνή σας να την ακούμε αιώνια. Δεν ξέρω, από παλιά από την τηλεόραση. Πάμε στο θέμα. Εγώ θέλω να πω να μην υπάρχει αυτός ο ρατσισμός των ανεμβολίαστων με των εμβολιασμένων. Δηλαδή να μην γιοχάρει ο ένας τον άλλον. Γιατί θα πάμε για εμφύλιο. Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση αυτή. Πρέπει να σεβόμαστε και την υγεία, να σέβεσαι τον διπλανό σου. Πες να κάνεις το εμβόλιο, καλώς, δεν θέλεις. Εντάξει, πρέπει να προσέχεις όμως. Μάλιστα. Θα σέβεσαι. Πάμε στο Euro. Γιώργο, εγώ είμαι υπέρ της άμυνας. Πες μου ποια σοβαρή ομάδα που είναι π.χ. η Ιταλία, η Ισπανία και αυτά που παίζουν αμυντικά. Αυτές οι ομάδες θα πάνε στον τελικό. Τώρα ποιο Βέλγιο μου λέγανε τώρα εμένα, ποιο De Bruyne. Άμα δεν μπορείς να παίξεις άμυνα, δεν μπορείς να πας τελικό σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Υπάρχει αυτό το κόλπο που φωνάζει και λέει ότι οι άμυνες πρέπει να τα πλάθηματα. Όπως κάναμε και εμείς και το σηκώσαμε κιόλας. Όπως έκανε ο Ρεχάγκελ, όχι εμείς. Ο Ρεχάγκελ. Γιατί εμάς, αυτό εμάς που παίξαμε δεν μας φτάει το μυαλό τότε. Να άμα παίζεις άμυνα, το Βέλγιο το είχαν όλες οι στοιχηματικές εταιρείες φαβορί. Μα δεν μπορεί, όταν οι Ιταλοί είναι σε αυτά τα πράγματα ειδικοί. Ξέρουν να πάρουν το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχουν την ποιότητα του Βελγίου από τη μέση και μπροστά, αλλά θα σε πετσοκόψουν στο μάτσο όταν θα σε βρουν. Ξέρουν πώς θα σου πάρουν το αποτέλεσμα. Αλλά άμα αν υπήρχε δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, η Ισπανία θα φέριζε, θα έπαιρνε τα πάντα. Θα έπαιρνε τα πάντα. Όσον αφορά για τον τελικό, πιστεύω ότι θα σπρώξουν την Αγγλία να το πάρει μια φορά μετά από 50 χρόνια. Α, και θέλω και τη γνώμη σου για την Παρή. Έχει καταντήσει μεικτή κόσμο, έχει σκυλιάσει να πάρει ένα Champions League. Έχει πάρει Ράμος, έχει πάρει Χακίμι. Ο μόνος που έμεινε είναι να πάρει ο Εγκορό Καντέ και ο Μέση. Αλλά πάλι δεν θα το πάρει με αυτούς. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για να το πάρει, πρέπει να φύγουν οι μπουρκες από τη διοίκηση. Για την Παρή λέμε, έτσι. Ναι, και για τη City. Αν φύγουν οι μπουργκες και τα χαϊμπαλιά. Τώρα εγώ με το χέρι στην καρδιά, Γιώργο, εγώ τον Ιταλό που έχει στο κέντρο και τον Τιμαρία δεν τους ξέρω παίχτες πρωτοκλασσάου. Ο Τιμαρία τελείωσε. Δεν είναι. Πολύ καλός παίχτης τα λοιπά, δεν είναι για τέτοια πίεση. Ούτε ο Βεράτη. Όχι μόνο. Πήρε το δεξί μπακ από την Ίντερ. Είναι παιχταράς. Το Χακίμι, ναι. Είναι παιχταράς. Και ο Ράμος είναι. Παλιά καραβάνα είναι. Ο Ράμος είναι ο Κελίνη της Ιταλίας. Είναι ίδιο στυλ αυτή. Έγινε, βρε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, έλα. Καλά, Γιώργο, ο πολίτης. Έλα, πολίτη. Για την Αγγλία πέρα να πούμε. Γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο, λέγε. Γρήγορα. Για το Γόκερ, Γιώργο. Τι είναι αυτό, τι παίχτη είναι αυτό, ρε Γιώργο. Τι του έκανε πάλι στη Δανία, ρε Γιώργο. Δηλαδή, αυτό ο τύπο, άμα τον έχει δει τώρα σε όλο το Euro. Όποιος περνάει εκεί από αριστερά βρίσκει stop. Βρίσκει stop, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του κόβει όλους, ρε Γιώργο. Κάνει και παιχνίδι. Κάνει παιχνίδι, γυρνάει στο κέντρο, επίθεση, σέντρες, κόβει πίσω. Δηλαδή είναι εντάξει, άστο, είναι για μένα είναι MVP της Αγγλίας, έτσι. Για μένα είναι MVP. Και εντάξει, τώρα και με τις ευλογίες του Μάκελη, τελικό. Αν το σηκώσει τώρα η Αγγλία, εντάξει. Εγώ θεωρώ το αξίζει γενικά.
Αυτό για τον Γόκερ ήθελα να πω εγώ, κύριο Γιώργο. Ναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε πει, ρε, τα έχουμε πει, ρε, πολύ για τον Γόκερ. Μη σου κρατάω και τον χρόνο. Αν θυμάσαι okay. τον τελικό με την Τσέλσι, με τη Σίτι, ο Γόκερ ήταν ο μόνος που είχε διασωθεί. Ναι, ρε Γιώργο, ναι, ρε Γιώργο. Άστο τώρα, μην μου τα θυμίσει αυτά, ρε Γιώργο. Τώρα, τι μου τα θυμίζει τώρα, ρε. Θέλω να πάω για μπάνιο σαν άνθρωπο ήρεμα και μου θυμίζει τον τελικό με την Τσέλσι τώρα, ρε Γιώργο. Έλα, γεια, γεια. Γεια καλά. Έλα, φίλε. Ναι, κύριε Γεωργιού, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, εσύ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο εντός εισαγωγικών γιατρός ναι. που μίλησε πριν και κατά δήλωσή του χειρούργος ογκολόγος, να μάθει πρώτα ότι είναι χειρουργός. Και ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι σίγουρα βαλτός, διότι αυτή τη στιγμή... Όχι, δεν έχουμε... είναι βαλτή αυτή, δεν είναι βαλτή. Δεν είναι βαλτός. Δεν είναι βαλτός. Αλλά... Έχει τελόχαρτο, επίσημο. Α, γιατί αυτή τη στιγμή και θέλω να ακουστεί, είναι 632 νοσηλευόμενοι στην Ελλάδα από COVID στα νοσοκομεία, με την προϋπόθεση βγάζουμε εκτός του διασωληνωμένους, δεν είναι κανένας από αυτούς εμβολιασμένος. Ναι, αυτός νέο... απάντησε, μας το είπα και είπε, όχι, δεν τα κρύβουνε. Δεν πήρε ξάκι μου. Κάτι τέτοιους, χωρίς να θεωρεί φασιστικό, γιατί είμαι το αντίθετο από αυτό, να τους κόβετε. Εγώ του είπα κάτι άλλο και τελείωσε η ιστορία. Του είπα, είσαι εκατός του κόλλου. Α, δεν το άκουσα αυτό. Αυτό καλά κάνατε και του είπατε. Σας ξέρω, σας ακούω, δεν μιλάω, σας ξέρω πολύ παλιά από το Λαϊκό που μου κάνατε ενημέρωση για τον Ταλασσίν. Πω. Μα ήθελα να του πω το εξής. Αν είσαι να του πω να είμαι ογκολόγος στα λοιπά, μπορείς να μου πεις το Μεντρόλ. Ποια κορτιζόλη περιόχη. Να θα μου το έλεγε. Θα το ήξερε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργαρα. Γεια. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια με τον τρόπο που μίλησε σε αυτό τον ογκολόγο, τον μεγάλο, τον γιατρό, να πούμε. Έτσι πρέπει να μιλάς σε όλους αυτούς που λένε τις αηδίες σχετικά με τον κορονοϊό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά πάντα. Μα όταν φτάσει στο σημείο να πει ότι ο εμβολιασμένος κινδυνεύει ναι. περισσότερο από το ανεμβολίαστο, ναι. πρέπει να είσαι γιατρός του κόλλου πια, δεν είναι. Ήταν όχι πετυχημένο, αλλά ήταν η ατάκα της χρονιάς. Γεια καλά, φίλε. Γεια σου, γεια. Για πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλώς τον. Έλα, ο Κωστής είμαι. Πού είσαι, ο Κωστάκη. Μην πεις ότι είσαι ακόμα στη δράμα. Ακόμα πάνω στη δράμα. Κάτω, Γιώργο. Τι να κάνουμε, έχουμε και τους τρελογιατρούς, να μου πρέπει να φυλαχτούμε και από αυτούς. Για λέγε. Λοιπόν, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, άκου τι ανεβάζει στο Facebook. Ποιο αυτό, ναι, αυτό είναι το συγκεκριμένο. Άκου τι γράφει στο Facebook ο συγκεκριμένος. Ναι. Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν στους ανεμβολίαστους. Καλό παράδεισο στους εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι διασπείρουν το θάνατο. Ο εγκέφαλος των εμβολιασμένων γίνεται τρελή πηξίδα λόγω των μαγνητονανοσωματιδίων. Τα εμβόλια οφείλονται για τις μεταλλάξεις. Προς εμβολιασμένους, προσευκάντε προσευχή και ζητήστε βοήθεια από ψυχίατρο. Αυτά ανεβάζει ο συγκεκριμένος. Του είπα τη λέξη που του άλμαρ και τελείωσε. Εντάξει, είσαι μεγάλο γατόνι γιατί τον πήρε πρέφα με ταινία. Απλά αυτό. Ένα σοβαρό γιατρό. Παίρνει πάνω τα αδειόφωνα και μιλάει έτσι. Αυτό κάνει αυτό. Και ειδικά τα μαλάκα Γεωργίου. Είναι δυνατόν. Νόμιζα ότι πήρε το Στέφανο Χίο βασικά. Κωστή, άλλο, πες μου τι γίνεται. Τι να πω. Εντάξει, για το Euro πάνω κάτω όντως οι δύο καλύτερες ομάδες προκρίθηκαν στο τελικό. Βλέπω Αγγλία γιατί έχει ιδιαίτερη δυναμική. Έχει δυναμική ομάδα και τις πάνε πολλά. Δηλαδή ακόμα και το πέναλτι ο τρόπος με τον οποίο το έπιασε ο Ναι και μετά γύρισε η μπάλα πάνω του στο... Ακριβώς μπροστά του. Δηλαδή 10 πόντους πιο δεξιά δεν θα μπορούσε να πλασάρει με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Επομένως η γυάλα μάλλον γράφει Αγγλία. Δυστυχώς για τον καθηγητή και για μένα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σου Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα, γεια σου Γιώργο. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Θέλω να σε διορθώσω σε κάτι που είπες νωρίτερα. Για πες μου. Για τους παίκτες, τους παικταράδες, εν πάση περιπτώσει, τους Γάλλους από το Σουρινάμ. Δεν είπα Γάλλους. Δεν είπα Γάλλους. Από το Σουρινάμ έχουν έρθει οι Ολλανδοί.
Άμπραβο, γιατί είναι Ολλανδική κτήση. Αυτός πάω από την Βαλγαρία. Άκουσα Γάλλους. Όχι, λάθος έκανα. Α, το είπα, έκανα λάθος. Α, οκ, okay, μπορεί και εγώ να άκουσα λάθος. Όχι, μα ο Γκούλη τώρα έκανα. Όλοι αυτοί ο Ζέρδομος όλοι σου δυνάμινε. Ναι, βέβαια. Έγινε, εντάξει, αυτό βόρεια, ήθελα μόνο. Βόρεια της Βραζιλίας. Βεβαίως, ακριβώς. Απικία της Ολλανδίας. Έγινε, σε ευχαριστώ γεια σου, πολύ. Γιώργο. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Κώστας από Νέα Ιωνία. Ναι, Κώστη. Θα μπήνεις λίγο τώρα, διόμαστε για την μικροφωνή. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτο. Έλα. Ακούς τώρα. Ναι, πάμε. Ήθελα να πω κάτι. Ναι. Πολύ απλό. Ερώτημα. Πριν λίγο καιρό, όχι πριν λίγο καιρό, για τα ποδοσφαιρικά είναι πριν λίγο καιρό. Ναι. Το χέρι του Θεού πήδηξε την Αγγλία. Μάλιστα. Πριν λίγο καιρό η Γερμανία στην Νότια Αφρική πήδηξε την Αγγλία. Κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Έχει απλά. Ειδικά για το χέρι του Θεού έχουμε πει πολύ και έχω γραφτεί αυτά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα που η Αγγλία πέρασε, τη σχένω με την Αγγλία, Ιταλόφιλος είμαι, αλλά εκείνο που δεν αντέχω είναι τη δημοσιογραφική, τη ποδοσφαιρό δημοσιογραφική ας πούμε κουλτούρα του Μαραντόνα με το χέρι του Θεού, των Γερμανών με το έτσι, και υπάρχει κάτι άλλο και με τους Γερμανούς. Κάποιο άλλο. Υπάρχει με τους Γερμανούς αυτά που επαναλαμβάνουν χωρίς να συμβαίνουν. Αλλά δεν είμαι υπέρ των Άγγλων. Είμαι υπέρ των Ιταλών και θέλω οι Ιταλοί να το πάρουν και με διαφορά για να το χαρώ. Αλλά κάπου να βρούμε μια λογική, ρε παιδί μου. Ποια είναι η λογική ότι μια φορά η Αγγλία το έκανε η Αγγλία και μια φορά οι άλλοι, πολλές φορές οι άλλοι. Και πέσανε τώρα να φάνε την Αγγλία. Μάλιστα. Άκου να σου πω κάτι. Δεν έχει αν είναι μια φορά ή πολλές φορές. Το γεγονός, ναι. Το γεγονός μετράει και χτυπάει άσχημα. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά γιατί όλοι να αναφερόμαστε το σε καταλάβαμε, αυτό της Αγγλίας, το καταλάβαμε. Και να μην αναφερόμαστε σε όλα τα άλλα που έχουν κάνει εις βάρος της Αγγλίας. Μάλιστα. Σου είπα, συχαίνομαι τους Άγγλους. Τα ακούσαμε, τα ακούσαμε. Ναι. Και είχε πει τον Ιταλό. Εντάξει, μέχρι πού να πάει, αδελφέ. Παραγίνεται το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σας. Ναι, γεια σου κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά, φίλε. Παίρνω, θα ήθελα εδώ να μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Με αυτά που ακούω αναγκάζομαι να πω δύο πράγματα. Θα έπρεπε το δώρο που δίνεται να λέει ο καθένας ελεύθερα να μιλάει στο ραδιόφωνο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος και στο ραδιόφωνο και στα μαζικής ενημέρωσης, στα ίντερνετ και τα λοιπά, στα Facebook. Διότι διαδίδονται γελιότητες και επικίνδυνα πράγματα. Βέβαια, ο σεβασμός καταπιέται, δεν επιβάλλεται. Και όσον αφορά τώρα το θέμα των εμβολίων που άκουγα, σαν λέω καθένας ό,τι του κατεβάσει από το κεφάλι, ό,τι του κατεβάσει, φταίνε και ο επιστημονικός κόσμος της χώρας μας και ο πολιτικός. Γιατί θα έπρεπε να διευκρινίζουν όλες αυτές τις σαχλαμάρες που λέγονται από άτομα που δεν είναι γιατροί και να τους διευκρινίζει. Διότι δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και να λέει κοιτάξτε πώς κολλάει το νόμισμα στο σημείο που μου κάνανε το εμβόλιο και μας βάζουν μαγνήτες και να μην το εξηγούν για ποιο λόγο κόλλησε το ψαλίδι και το νόμισμα. Δεν μπορεί να λένε ότι και με τους εγκεφαλούς μας με το εμβόλιο, γιατί θα πρέπει να του πεις αυτού που λέει αυτό το πράγμα, ότι φίλε, δεν έχει κολλήσει πολυμελίτιδα, δεν έχει κολλήσει λαρά, δεν έχει κολλήσει το ένα και το άλλο. Φυματίωση. Φυματίωση που μάστιζε. Αυτό είναι κοινά αποδεκτό. Τα εμβόλια έχουν αξιώσει την ανθρωπότητα. Μα είναι δυνατόν οι αντιβιώσεις το ένα και το άλλο. Όμως εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο, επιτρέψτε μου να πω,
ότι φταίει και η πολιτεία, να διευκρινίσει γιατί πολλές φορές κάνει αλλαγή πλεύσης. Διότι κύριε Γεωργίου, όταν έχεις ένα νόσημα, τώρα με επιτρέψτε με να πω για να καταλάβει ο κόσμος, όταν έχεις μία ίωση παράδειγμα, δεν θα πάρεις αντιβίωση στην αρχή γιατί δεν θα σου κάνει τίποτε. Όταν θα σου πω δηλαδή δεν θα πάρεις αντιβίωση, αλλά στην πορεία της νόσου μπορεί εσύ να κολλήσεις δευτερογενώς μια ένα βακτήριο, κάποια άλλη λίμωξη που θα πρέπει να πάρεις αντιβίωση. Δεν μπορείς να μου πεις ότι μου είχες πει ότι δεν θα πάω αντιβίωση. Θα πρέπει να σου εξηγήσω γιατί παίρνεις μετά την αντιβίωση. Ακούω πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Και με την υγεία δεν λέγονται γνώμες. Για να έχουν γνώμη πρέπει να έχουν γνώση. Λέγονται απόψεις από τον κόσμο. Να μην ακούω που λένε λέω τη γνώμη μου. Γνώμη δεν λες κύριε. Αν δεν είσαι γιατρός και γιατρός που είμαι δεν μπορώ να σας πω εγώ ελεύθερα αυτή τη στιγμή οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί δεν έχω την υπευθυνότητα που θα πρέπει να έχει ο κάθε γιατρός από το κράτος. Για να το κλείσουμε το θέμα θα σας πω κάτι. Ο κορονοϊός ξέρεις τι έκανε στην Ελλάδα? Ξεσκάρτησε.